Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τον Χορταρέα, τον γνωστό αστρολόγο. Ο οποίος ο αστρολόγος έκανε συλλειτουργία σε γάμο. Ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει ο Βαγγέλης Καράλης, medium ο κύριος Χορταρέας, και βαλεράσα και έκανε τον ιερέα. Βαγγέλη Καράλη, την εφημερίδα Εσπρέσο, σε καλησπέριζουμε. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Έχουμε με υγεία. Να σε καλά. Για πες μας, τι ακρίβως έχει γίνει τώρα εδώ. Medium Παύλα Ιερέας, που φαίνεται ότι εναλλάσσει τους ρόλους του κατά το δοκούν, έτσι. Ο Νίκος Χορταρέας, λοιπόν, το Σάββατο βρέθηκε στην Κρήτη. Ήταν καλεσμένος σε γάμο της καλής του φίλης της Άννας της Φλωρινιώτη, καθώς παντρευόταν η ανιψιά του συντρόφου της, του Δημήτρη. Εκεί πέρα, λοιπόν, ο Νίκος Χορταρέας δεν αρκέστηκε απλά στο να είναι καλεσμένος. Πήγε στην εκκλησία φορώντας ράσο, το ράσο του ιερέα, και συλλειτούργησε μαζί με τον ιερέα που τέλεσε τον γάμο. Δηλαδή, ο Νίκος Χορταρέας ως πατέρας κυπριανός, καθώς του δόθηκε αυτό το όνομα όταν λειτουργούσε, λειτουργήσε ξανά σε γάμο που έγινε στην Κρήτη. Με ποιο γάμο πώς έγινε αυτό? Στο χωριό Κουρνάς, στα Χανιά, στην Κρήτη, με 500 περίπου καλεσμένους. Έτσι, δεν πρόκειται για ένα κλειστό κύκλο. Σε ένα ξοκλήσι στον Αηγιάννη. Ξαναφόρεσε τα ράσα και λειτουργήσε. Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 4 χρόνια ο Νίκος Χορταρέας εγκαταλείψει τα εγκόσμια και έγινε ιερέας με το όνομα πατέρας Κυπριανός, θέλοντας έτσι να τιμήσει τον Άγιο που έλυνε μάγια. Θυμόμαστε περίπου τον Φεβρουάριο, μου είχε δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη μετά από 4 χρόνια, όταν άφησε τα ράσα και επέστρεψε ξανά στην τηλεόραση, λέγοντας χαρακτηριστικά θα κάνω αυτό που ξέρω καλά, να λύνω μάγια, έτσι. Και μάλιστα τότε είχε πει στη συνέντευξή μου μάγια Έλληνα ως ιερέα, μάγια θα λύνω και ως medium. Και τώρα ξαναβλέπουμε πριν από λίγες ημέρες, ήταν καλεσμένος σε γάμο, ενώ στις άλλες του εμφανίσεις, στα μαγαζιά των Χανίων κτλ. Κυκλοφορούσε κανονικά με πολιτικά ρούχα, στο γάμο φόρεσε ράσο και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, συλλειτούργησε κιόλας. Βαγγέλη, με συγχωρείς αν μου επιτρέπεις, απλά να πούμε ότι θύμισε μας σε ποια Μητρόπολη αρχικά λειτουργούσε. Πουθενά δεν ανήκει όμως. Στη Θεσσαλονίκη και πάνω ήταν. Έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα ήταν. Γιατί το λέω. Στην Καβάλα. Πολύ Λαγκαδά ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν το λέω. Διότι η Μητρόπολη Κρήτης, μάλλον η Κρήτη, είναι αυτοκέφαλος εκκλησία με δικό της αρχιεπίσκοπο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος στην Κρήτη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τώρα είναι κάτι που θα πρέπει αυτό να πάρει θέση ίσως και η ανώτερη της Εκκλησίας. Γιατί θυμόμαστε ότι στη συνέντευξη που τον είχα ρωτήσει για ποιο λόγο αποφάσισες να επιστρέψεις στην τηλεόραση και να αφήσεις τα ράσα, αυτό ήταν δηλαδή το κύριο ερώτημα. Είχε πει χαρακτηριστικά η απόφαση ήταν εν μέρη δική μου. Έμενα στη Μητρόπολη Λαγκαδά, ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Μητροπολίτη, τον πατέρα Τασιά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, φτυπημένος από κορονοϊό. Ενώ λέει λειτουργούσα κανονικά, έγινε η χειροτομία μου, δεν υπέγραψα τα χαρτιά. Ήταν λέει κάτι τόσο τυπικό που δεν δώσαμε σημασία. Ήρθε ο νέος Μητροπολίτης και λέει δεν θα έβαζε κάποιος το χέρι του στη φωτιά για να υπογράψει για τον Χορταρέα. Μη χειροτονημένος, παράνομος, ψευτοπαπάς, ψευτοιερέας στην εκκλησία της Κρήτης. Μα τις κλωτσιές πρέπει να τον βγάλουν έξω. Το καταλαβαίνετε τι κάνει. Αυτός κυριολεκτικά φορώντας μαύρα αμαυρώνει την εκκλησία και τον κλήρο. Και απορώ, Βαγγέλη, ποιος του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα έσχη. Τι είναι το ράσο? Τι είναι, πώς ξαφνικά ξυρίζεσαι και από την άλλη ξαναφήνεις το μουσι και το παίζεις παπάς? Ποιος είσαι? Είναι ένα ερώτημα πραγματικά που θα πρέπει να απαντηθεί από την Εκκλησία. Πάντως ο ίδιος ο Νίκος ο Χορταρέας, ξαναχρησιμοποιώ λόγια του, είχε πει ότι το ράσο στην ουσία δεν κάνει τον παπά. Η ιερέας λέει είναι η χειροτονία και εγώ χειροτονήθηκα
τρεις φορές. Λέει δεν είναι το χαρτί που παίρνεις, δεν σε κάνει ιερέα. Αυτό είχε πει. Ντροπή του. Ο ιερέας εκεί πώς τον ανάφησε να... πολύ σημαντικό. Να συμμετέχει στο ιερό μυστήριο του γάμου. Και να συλλειτουργήσει. Αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κόσμος εκεί, οι καλεσμένοι και προφανώς οι ιερέας για να συλλειτουργήσει, τον δέχτηκαν με χαρά. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια αντίδραση τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή υπόλογος πρέπει να είναι και ο ίδιος ο ιερέας που βεβαίως τον άφησε να συλλειτουργήσει. Βέβαια, γιατί μας φοράει ένα ράσο. Λέγαμε και τον άλλον... Βάλε και εσύ πάνω ένα ράσο και πήγαινε σε μια έκκληση. Λέγαμε και τον άλλον, της αίρεσης. Ναι, που έλεγε ότι είναι ιερέας. Και εδώ παράνομα είναι ο κύριος Χορταρέας, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες γύριζε τηλεοπτικές εκπομπές λέγοντας τα χαρτιά και κάνοντας το medium. Και είναι αυτό που είπε και η Χαρά, που είπε και ο Βαγγέλης καταρχήν, δεν μπορεί να συλλειτουργεί, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, σε πού στην Κρήτη, η οποία ξαναλέω, είναι σαν να πηγαίνεις στο Φανάρι. Είναι σαν να πηγαίνεις στην Κωνσταντινούπολη και να λειτουργείς. Λοιπόν, δεν μπορείς. Όπως και να έχει, θα έπρεπε να έχει πάρει ειδική άδεια, αλλιώς δεν γίνεται. Τουλάχιστον. Καταρχήν θα έπρεπε να έχει χειροτονηθεί. Δεν έχουν υπογραφεί. Ναι, έτσι. Λέμε τώρα που όπως είπε είναι ο Βαγγέλης, δεν έχει χειροτονηθεί. Άρα ένας ψευτοπαπάς είναι. Ψευτοπαπάς. Που τον αφήσανε να μπει μέσα στην εκκλησία και να συλλειτουργήσει. Όχι, όχι, δεν. Αυτά τα πράγματα... Συλλειτούργησε, έτσι. Δηλαδή το μυστήριο το τέλεσε ο ιερέας... Ναι, αλλά συλλειτούργησε. Συλλειτούργησε, Βαγγέλη, όπως συλλειτούργησε. Αλλά ότι συλλειτούργησε και ότι συμμετείχε ενεργά στο μυστήριο, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα. Πάμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Καράλη και την εφημερίδα Εσπρέσο για το αποκλειστικό θέμα. Παράλληλα, συνεχίζονται και αποκαλύψεις.